Εντάξει, αφού βάλαμε και το style της Taylor Swift, πιστεύω ότι θα πάει το επεισόδιο καταπληκτικά. Η αλήθεια είναι ότι περίμενα με μια πελώρια λαχτάρα το All Day Outfit, γιατί κάθε φορά που το έχουμε κάνει εδώ στο My Style Rocks, αυτό το συγκεκριμένο θέμα, αυτή τη συγκεκριμένη δοκιμασία, έχουμε περάσει καταπληκτικά. Κυρίως εσείς και εγώ. Μετά τα κορίτσια και καθόλου οι κριτές. Γιατί είναι λίγο μια δύσκολη δοκιμασία, που όμως έχει μια έτσι πάρα πολύ πρακτική ουσία, θα μπορούσα να το πω, διότι πολλές φορές από το πρωί μέχρι το βράδυ δεν προλαβαίνουμε να αλλάξουμε και θα πρέπει να ξέρουμε πώς μπορούμε πραγματικά βγαίνοντας από το σπίτι μας να φτάσουμε το βράδυ έτσι ώστε να είμαστε στυλάτες στον προορισμό μας. Τα κορίτσια θα πρέπει να επιλέξουν outfit τα οποία θα αλλάξουν, θα τροποποιήσουν με έναν τρόπο και θα μας βοηθήσουν να πάρουμε ιδέες. Για να δούμε τι έχουν να πούνε οι κριτές μας για όλο αυτό, δηλαδή ο κύριος Στέλιος Κουδουνάρης, η κυρία Εβέλιν Καζαντζόχλου και ο κύριος Λάκης Γαβαλάς που έρχονται μόνο για σας. It's fair to judge a man by the length of his hair. I take two words like hip and square. Δεν ξέρω τι να πρωτοκοιτάξεις. Από πού να ξεκινήσω, δεν ξέρω. Από πού να ξεκινήσεις. Από το παντελόνι αυτό και καλά. Όχι, όχι, να πάμε στο παντελόνι σου. Συγγνώμη. Πού πηγαίνετε. Στην Κρήτη. Στην Κρήτη πού. Στα μάλια. Το περίμενε όλη τη ζωή να το πει. Ωραία μαλλιά! Και έχει και κατασκήνωση εκεί, γι' αυτό στέλνει. Έβαλε το μπέλ του εκεί. Και έρχεται η κυρία εδώ. Τέλειο είναι, τέλειο υπέροχο. Αυτό γιατί δεν το φοράς αυτά. Ήρθε η άνοιξη, είπα να βάλω κάτι μπέζ. Και ταιριάζεται τόσο πολύ με την Εβέλιν. Ναι, αλλά εγώ μαζί σου θα πάω. Ναι, αγάπη μου. Για φύγουμε, δεν μα χωράει εδώ. Μα με κάνετε να τραβάω τα μαλλιά μου, δεν γίνεται δηλαδή εδώ μέσα. Θα έρθουμε λίγο, θα τον πάω λίγο στα Χανιά μία βόλτα και μετά θα έρθουμε και από τα μαλλιά. Για να πάμε, γιατί είναι το αγαπημένο μα κόνσεπτ σήμερα. Ναι, ναι, ναι. Είναι το αγαπημένο μα κόνσεπτ. Θα γίνει χαλασμό. Καλά, Εβέλιν, δεν διανοείσαι τι έχει να γίνει εδώ πέρα σήμερα. Πίνω καφέ.